Ακούστε, πάμε να δούμε τις δουλειές. Εγώ να ξέρετε, μερικές δουλειές από αυτές τις πρώτες φορές τις βλέπω. Ειδικά του πυροσβέστη. Λοιπόν, πυροσβέστης, γίνε πυροσβέστης. Πρώτη δουλειά, first job, firefighter employee. Βάλε μου GPS να δω που είναι ο πυροσβέστης. Μου έβαλε εδώ πέρα, πρέπει να πάμε εκεί πέρα. Κατεβαίνουμε. Έρχεστε εδώ στον τυπά εδώ πέρα. Εδώ είναι γενικά το πυροσβεστικό, το πώς να το πω, το καταλάβατε. Το πυροσβέστης. Ωραία. Οικονομία θα είναι μέτρια προς δύσκολη. Τα λεφτά που θα δείτε που θα παίρνω από τα job, να ξέρετε, είναι εικονικά, θα αλλάχτούνε. Γιατί αυτή τη στιγμή παίρνω 7 ευρώ με κάθε φωτιά που σβήνω. Λοιπόν, πήρα εδώ πέρα πυροσβεστήρα. Εντάξει. Το inventory δεν θα είναι αυτό που θα είναι το κανονικό universe. Είναι άλλο inventory. Είναι απλά για θέμα testing. Λοιπόν, οπότε το inventory δεν θα είναι αυτό όπως είπαμε. Λοιπόν, πάτε εδώ. Από εδώ πέρα θα αγοράσετε το πυροσβεστικό που είναι αυτό εδώ. Το αγοράσετε 1 ευρώ. Εγώ το έχω αγοράσει ήδη, οπότε θα το σπονάρω. Και τώρα έχω ένα πυροσβεστικό. Δεν μπορώ να ρίξω νερό για να πάω να τρολάρω. Εντάξει, βλέπετε, αυτή τη στιγμή πατάω δεξί κλικ, δεν μπορώ να ρίξω πουθενά νερό. Για να ρίξετε νερό, θα πρέπει να πάτε κοντά στη φωτιά. Πατάτε F7 και από την ώρα που θα πατήσετε F7, βλέπετε εδώ, αυτές εδώ είναι όλες οι φωτιές που υπάρχουν αυτή τη στιγμή στην πόλη. Θα διαλέξουμε μία κοντινή, εδώ, 137 μέτρα. Θα διαλέξω αυτήν εδώ να πάμε να τη σβήσουμε. Εδώ δίπλα είναι. Λοιπόν, πάμε από εδώ. Freebie menu, ναι, freebie menu θα είναι. Εδώ. Από εδώ έχει φωτιά. Να τη βλέπετε εδώ μπροστά τη φωτιά. Δείτε, δεν μπορώ να ρίξω νερό ακόμα. Πρέπει να πάω κοντά στη φωτιά. Και τώρα μου βγάζει μια τελίτσα. Τη βλέπετε την τελίτσα. Είναι κόκκινη. Σημαίνει ότι δεν έχει φωτιά εκεί πέρα. Άμα τη στρίψω, εδώ λέει έχει φωτιά. Ρίξε. Βλέπετε το στρογγυλό κάτω. Κάτω βλέπετε ένα στρογγυλό εκεί πέρα στο πρωτοβεστικό που σιγά σιγά αδειάζει. Όταν αδειάσει, σημαίνει ότι έσβησε φωτιά και πήρε τα λεφτά. Λοιπόν, πάτε να σβήσει. Έλα, 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 σβήσε, σβήσε, πάμε. Πάει φωτιά. Έσβησε, πήραμε 7 ευρώ, δεν θα είναι το τέτοιο. Δεν θα είναι η κανονική τιμή αυτό. Όπως είπα πριν, οι τιμές είναι εικονικές λόγω testing. Ταχυδρόμος, το έχετε δει. Θα το δείξω μία στα γρήγορα βέβαια. Είναι πολύ απλό. Πάτε εδώ πέρα, εδώ δίπλα. Και πάτε εδώ στο χρωματιστό το φορτηγό. Αγοράζετε όπως είπαμε όχημα εργασίας. Και αφού το αγοράσετε θα το σπονάρετε όπως το σπονάρω εγώ εδώ. Και μου βγάλε τώρα εδώ πέρα, πρέπει να πάω εδώ πέρα. Εντάξει. Πατάω F7 για να μην κάνουμε 10 χρόνια, βασικά με no clip. Και θα με πάει ένα mailbox ουσιαστικά να πάρω τα γράμματα ή να τα βάλω, δεν ξέρω. Τελικά να τα βάλω, όχι να τα πάρω. Το ταχυδρόμο που θα βάλει τα γράμματα εδώ. Πάμε εδώ, κατεβαίνουμε, πάμε κοντά. Και κάνουμε αυτό το animation. Και μπαμ, τέλος, πληρωθήκαμε αυτή τη στιγμή. Και μετά σου βγάζει το επόμενο που είναι σχετικά κοντά. Και έτσι είναι το job του ταχυδρόμου. Λοιπόν, DV, πάμε για το επόμενο. Σκουπιδιά δεν θα δείξω. Είναι το κλασικό job σκουπιδιάρι. Παίρνετε σκουπίδια από τον κάδο, τα ρίχνετε μέσα σκουπιδιάρικο και πάει λέγοντας. Λοιπόν, αγρότης. Είναι ο κλασικός αγρότης που είναι στο παλέτο. Μαζεύεται ντομάτες, πατάτες, μαρούλια και πάει λέγοντας. Επίσης, θα υπάρχει βιντεάκι εδώ πέρα για το πώς δουλεύει το κάθε job. Ακόμα δεν τα έχουμε κάνει. Οπότε να ξέρετε. Άμα δεν ξέρετε πώς δουλεύει κάποιο job, βάζετε εδώ πέρα να δείτε το βιντεάκι, το κάνετε. Καθαριστής Δήμου. Εντάξει, πάμε να δούμε αυτό. Καθαριστής Δήμου είναι ένα job που κάποιοι μπορεί να το συχαίνεστε, κάποιοι μπορεί να το κάνετε έτσι for fun. Αλλά να το πω και αλλιώς είναι, ο καθαριστής Δήμου είναι οικειοθελός κούπες. Πώς τρώνε κούπες για παινί, εσύ θα υπάρχει σε job αυτό, αντί να τρώτε σκούπες για ποινή, θα τρώτε σκούπες και θα πληρώνεστε. Λοιπόν, έβαλε εκεί ένα mark. Πάμε με no clip. Και το mark αυτό είναι εδώ, δεξιά. Μου λέει να ότι θέλει σκούπισμα εδώ πέρα η πλατεία αυτή. Πάμε να τη σκουπίσουμε. Αφήνουμε τα μάξια εδώ. Και πάμε εδώ. Πατάμε ε, σκουπίζουμε. Και αφού σκουπίσουμε, σκουπίζουμε και καλύτερα μετά. Δείτε.
Τελειώνει τη σκούπα, δεν κάνω τίποτα. Δείτε τα χέρια μου εδώ είναι. Μόνο του θα το κάνει. Δείτε, δείτε, δείτε. Πάει μόνο του. Κάνουμε και λίγο έτσι. Και πληρωθήκαμε. Και έβγαλε το επόμενο. Το επόμενο είναι εκεί απέναντι. Πάμε εκεί απέναντι, λίγο πιο αριστερό σου ξέφυγε. Επίσης να ξέρετε, μπορεί τώρα εδώ να μην με αφήσει. Α, μ' άφησε. Να ξέρετε, άμα είναι πολύ μακριά και δεν πάτε με το όχημα της δουλειάς, θα σας λέει ότι... Τέτοιο. Θα σας λέει... Δεν έχετε... Δεν είναι κοντά το όχημα της δουλειάς και δεν μπορείτε να σκουπίσετε. Οπότε να το ξέρετε αυτό, όταν πάτε να δουλέψετε, να έχετε το όχημα της δουλειάς σχετικά κοντά σας. Αλλιώς δεν θα μπορείτε να δουλέψετε. Αυτό ισχύει για το καθένα job, όχι μόνο για το καθαριστή. Μεταλλορύχος είναι ακριβώς όπως ήταν στον On Fire, εντάξει. Γίνεται μεταλλορύχος, πατάτε και έψιλον να σου βάλει και GPS. Καθαριστής δήμου έχω γίνει. Μεταλλορύχος, first job, ωραία. GPS τοποθεσία, μου βάλει GPS ότι πρέπει να πάω εδώ. Πάτε εδώ, παίρνετε το αμάξι, παίρνετε το αμάξι από εκεί και πάτε εδώ πέρα, όπως ήταν και στον On Fire. Μαζεύετε πέτρες και αφού μαζέψετε τις πέτρες, πάτε και τις πουλάτε εδώ κάτω. Ακριβώς το ίδιο πράγμα είναι. Εδώ κάτω είναι αυτό εδώ πέρα το ποτάκι που θα του πουλάτε τα πράγματα. Εντάξει, εδώ θα πουλάτε ό,τι και να κάνετε. Τι animal skin έχετε, εδώ θα το πουλήσετε. Iron, εδώ. Πατάτες, εδώ. Farmer και όλα αυτά τα job θα πουλάτε εδώ τα πράγματά σας. Εντάξει, αυτό. Λοιπόν. Είναι ταξιτζής. Πάμε να σας δείξω τα ρήφα και αυτό το ξέρετε, αλλά έχει πλάκα. Λοιπόν. Γιατί έχει και λίγο περίπλοκο job ο ταρίφας. Λοιπόν, πάτε εδώ πέρα που σας λέει το GPS. Φτάσαμε εμείς. Εδώ έχει κάποια ταξί. Πάτε εδώ στο πρώτο ταξί, μπαίνετε μέσα και σου λέει τέλος πάντων θέλει να πληρώσει αυτό το ταξί 1 ευρώ για να το πάρεις. Λες ναι, παίρνεις ένα ταξί και στο δίνει. Λοιπόν, τώρα έχουμε και λέμε. Βλέπετε ένα ταξί. Α, δεν το βλέπετε. Λοιπόν, βλέπετε πίσω από την κάμερά μου ένα. Αυτό εδώ είναι το ταξίμετρο. Εντάξει, αυτό το ταξίμετρο ορίζει το πόσα χρεώνεται ανά χιλιόμετρο. Εντάξει, με το F6 πάτε κάτω-κάτω, Job Interaction, το πατάτε και λέει Start ταξίμετρο, Stop ταξίμετρο. Το έκανα Stop, σταμάτησε. Θέλετε να πάρετε ένα πελάτη με το ταξί, κάνετε Start, βάζετε εδώ πέρα πόσο θέλετε ανά χιλιόμετρο. Εγώ π.χ. θέλω να χρεώσω 10 ευρώ, 10 δολάρια ένα χιλιόμετρο, εντάξει. Και κάνω start. Τώρα όποτε προχωράω, πείτε ότι έχω πελάτη μέσα. Όποτε προχωράω, δείτε το πράσινο 10 ευρώ θα ανεβαίνει σιγά σιγά. Με το που κάνω σιγά σιγά τα χιλιόμετρα, θα αρχίσει να ανεβαίνει. Βλέπετε, ανέβηκε ήδη 2 ευρώ. Δεν έχω κάνει ακόμα, έχω κάνει 200 μέτρα τώρα και ανέβηκε 2 ευρώ. Άλλα 2 ευρώ. Καταλάβατε. Τώρα εσείς άμα θέλετε να είστε ταρίφες και βάλετε ας πούμε 10-1 εκατομμύριο ευρώ ανά χιλιόμετρο, δεν γίνεται. Νομίζω έχει ένα όριο, 10 χιλιάρικα. Κάπου έχει όριο νομίζω, ούτε 10 χιλιάρικα, χιλιά. Χιλιά είναι. Ούτε χιλιά είναι, πόσο είναι, 100 είναι. Α, μέχρι 200. Είναι μέχρι 200 μπορεί να το πάρει αυτό. 200 ένα χιλιόμετρο. Κάνω stop, start και αυτή τη στιγμή χρεώνω 200 δολάρια ανά χιλιόμετρο. Δηλαδή τώρα θα ανεβαίνει πολύ πιο γρήγορα το ταξίμετρο. Βλέπετε εδώ, ήδη πήγε 39, 58, 122, 191, 279 και πάει λέγοντας. Λοιπόν, stop ταξίμετρο. Πείτε ότι δεν έχετε πελάτες, εντάξει. Πείτε ότι δεν έχει πελάτες. Δεν μπαίνει κανένα ταξί. Θα πάτε πάλι στο F6. Εκεί έχει μια random φωτιά εδώ, μέχρι να έρθει ένας πυροσβέστης να τη σβήσει. Πάτε πάλι στο F6. Πάτε πάλι στο Job Interaction. Και πατάτε εδώ πέρα που λέει Start Stop NPC Mission. Το πατάτε μία φορά. Βγάζει ένα τεράστιο green zone. Ωραία. Μέσα στο τεράστιο green zone πρέπει να κάνετε βόλτες μέσα στην πόλη. Είναι βασικά όχι βόλτες, πρέπει να πάτε στο κίτρινο. Όταν φτάσετε στο κίτρινο δεν σημαίνει ότι έχει πελάτη εκεί πέρα. Απλά είστε σχετικά κεντρικά της πόλης, ώστε να σας έρθει μια κλίση για να πάτε να πάρετε κάποιον.
Λοιπόν, πάμε να δείτε πως είναι κιόλας. Α, όχι, έχει πελάτη, οκ, κόμπλινα. Λοιπόν, παίρνετε εδώ πέρα τον τυπά, που είναι και χωρίς μπλούζα. Του λέει θέλει να πάει εκεί πέρα. Δεν θέλει να πάει εδώ. Εμείς έχουμε 200 ευρώ τώρα ανά χιλιόμετρο. Αλλά επειδή θα είστε πολύ αμπιουζεράδες, μπορείτε να το κάνετε βόλτες σε όλο το map και να πάει 80 χιλιάρικα, ας πούμε. Η κάθε διαδρομή που κάνετε με ένα μποτάκι παίρνετε 50 δολάρια. Η εικονική τιμή μπορεί, θα αλλάξει. Π.χ. μπορεί να παίρνετε 500, που λέει ο λόγος. Εντάξει. Γιατί μπορείτε να τον πιζάρετε. Εγώ π.χ. μου λέει αυτό να πάει εκεί, εγώ να τον κάνω μια βόλτα από την πλατεία, έτσι να ανεβεί λίγο το αξιμέτρο. Και πάει λέγοντα. Ειδικά άμα τον πάω και εννοώ κλιπ, θα γίνουμε πλούσιοι. Δείτε εδώ. Κάνουμε μια βόλτα έτσι. Ε. Πάμε λίγο τα ρηφά. Βγάλουμε ένα χιλιάρικο. 442. Από 442 θα πάει 600. Από 600, 800 και φτάνουμε σιγά σιγά στον προορισμό του. 1000, έχει πάει το ταξί με το 1000. Δεν θα μου δώσει 1000, πάνω τα λεφτά μου τα βλέπετε, έχω 23 δολάρια πάνω μου. Θα μου δώσει 50 που είναι το max όριο. Εντάξει, το max όριο θα αλλάχτει. Και θα είναι αλλιώς. Έλα, κατέβα. Δείτε εδώ. Κατέβα. Και πήγα 73 από 23. Δεν μου δώσει τα χιλιάρικα που μου μέτραγε το ταξίμετρο. Για να μην γίνει τέτοιο abuse. Λοιπόν, FX, job interaction. Το κλείνουμε. Κάνουμε και stop. Και έφυγε και το green room που ήταν αυτό. Το job κυνηγού τώρα. Το job κυνηγού το παίρνετε. Κανονικά γίνεστε κυνηγοί και πάτε στο παλέτο. Μου βάλε και αυτόματα mark. Εδώ πέρα έχει ένα mark handing company. Από εδώ παίρνετε το αυτοκίνητο. Παίρνετε το αυτοκίνητο, πάτε εδώ πέρα. Και μου το πάτε εδώ πέρα θα σας δώσει ένα όπλο. Αυτό το hunting rifle, το ξύλινο. Και θα σκότωνετε τα ζώα και θα παίρνετε leather, θα παίρνετε διάφορα πράγματα. Λοιπόν, αυτά από τα job του Job Center.